우리 새끼리. Μία από τα ίδια η κίνηση στην αγορά της Καλαμάτας. Η κατανάλωση έχει πέσει κατά πολύ, αν και οι τιμές έχουν περιοριστεί και αυτές στο ελάχιστο. Κατάσταση είναι χάλια. Τα έξοδα είναι τόσα πολύ τεράστια που δεν μαζεύονται. Με τίποτα δεν μαζεύονται. Δηλαδή παίρνεις 50 ευρώ, χαλάς 70. Δηλαδή είναι ο τρόπος για να φας και εσύ και στο σπίτι σου. Δεν βγαίνει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει. Μόνο δύσκολα, χάλια, αδιόρθωτα όλα γενικώς. Δεν βαδίζουμε καλά. Ούτε σαν λαϊκή πλέον έχει εντελώς απαξιωθεί. Γενικά και η χώρα πάμε κατά... Αυτό που σημειώνει η παραγωγή είναι πως κάνουν ό,τι είναι δυνατόν με τις τιμές να βρίσκονται πιο χαμηλά και από το κόστος. Και πιο χαμηλά. Γιατί εντάξει, να ελκύσουμε τον κόσμο να μπορέσει να ψωνίσει. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η αγορά έχει πολύ καλές τιμές και βοηθείται ο κόσμος. Βοηθείται ο κόσμος από αυτό το πράγμα, γιατί είναι πολύ ακριβά στα σούπερ μάρκετ. Η ποιότητα είναι πολύ καλύτερη. Οι άνθρωποι κάνουν ένα πολύ σκληρό αγώνα για να επιβιώσουν. Καλά είναι εδώ στην αγορά. Καλά είναι, ωραία. Καλές τιμές. Αλλά απαξιώσαν τις λαϊκές. Κατάφεραν τα σούπερ μάρκετ να εκδιώξουν τον κόσμο από τη λαϊκή. Φταίμε και εμείς μέχρι ένα σημείο. Φταίνε βέβαια και πολλοί άλλοι παράγοντες. Ωστόσο, η πίεση που υπάρχει στο πορτοφόλι των καταναλωτών έχει οδηγήσει στο να αγοράζουν πολύ μετρημένα ακόμη και προϊόντα. Δύσκολη κατάσταση, μην το ψάχνει να βρει. Είναι δύσκολη κατάσταση. Βλέπεις ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Βλέπεις τίποτα, ο κόσμος είναι να κυκλοφοράει πολύ. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Πολύ φτώχεια υπάρχει, χρήματα δεν έχουμε. Λίγα ψώνια βλέπω. Τι λίγα και πολλά πήραμε. Αλλά οι απλοί άνθρωποι υποφέρουν αυτή τη στιγμή. Υποφέρουν, το βλέπω με τα μάτια μου. Γιατί είμαι και εγώ απλός άνθρωπος. Μικρός, τι να πάρουμε, δεν είμαστε για πολλά πράγματα. Άμα δώσουμε πολλά πράγματα τελείωσε, θα έχουμε το ψωμί να πάρουμε. Η σύνταξη 4 κατοστάρικα και τα 4 κατοστάρικα, τα 2 πάνε για φάρμακα. Σκεφτείτε τώρα τι τρεβάμε. Με τίποτα. Ερχόμαστε, δηλαδή μπαίνουμε και μέσα, άμα βγει μια ζημιά, προσπαθούμε από την επόμενη καλλιέργεια να ρεφάρουμε την προηγούμενη που πάθαμε ζημιά.